Κατατέθηκε στη Βουλή προ λίγο ημερών ο προϋπολογισμός του 2024, που είναι ο πρώτος μετά από 13 έτη που καταρτίζεται με το αξιόχρεο της χώρας να έχει ανακτήσει την επενδυτική του βαθμίδα. Πρόκειται για ένα επίτευγμα, όπως αναφέρει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, κατά την κατάθεση του νέου προϋπολογισμού στην Βουλή, που οφείλεται πρωτίστως στη σκληρή προσπάθεια και στις θυσίες της ελληνικής κοινωνίας, σε συνδυασμό με τη συνετή και αποτελεσματική δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών, την επιτυχή αντιμετώπιση αλληλεπάλληλων εξωγενών κρίσεων και την πολιτική σταθεροποίηση που έχει πετύχει η χώρα. Ωστόσο, επισημαίνεται από το Υπουργείο, ο προϋπολογισμός του 2024 καταρτίζεται λίγες εβδομάδες μετά από διαδοχικές φυσικές καταστροφές που έπληξαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2023 την επικράτεια, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα είναι εδώ και απαιτείται αντιμετώπιση του σε μόνιμη βάση. Γι' αυτό το σκοπό αποτελεί η προτεραιότητα η θωράκιση της χώρας απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα μέσω της δημιουργίας πιο ανθεκτικών υποδομών, της ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης. Σε δημοσιονομικό επίπεδο είναι προφανές ότι απαιτούνται πρόβλεψη σχετικών κονδυλίων, κατέτος στον προϋπολογισμό, ενίσχυση της ασφάλισης, καθώς και ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της κρατικής αρρωγής. Παράλληλα, η διεθνής οικονομία παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι σε χώρες της Ευρώπης αυξάνονται, ο πληθωρισμός, αν και αποκλιμακώνεται, συνεχίζει να παραμένει υψηλός διεθνώς, ειδικά σε βασικά είδη διατροφής, ενώ η περιοριστική νομισματική πολιτική επιδρά αρνητικά στην πιστωτική επέκταση. Πιο συγκεκριμένα, επρόκειτο για πακέτο στήριξης, το οποίο κοστολογείται σε 2,5 δις ευρώ, περιλαμβάνοντας την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αύξηση κατά 3% σε συντάξεις και την αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά 8%. Επιπλέον, θα επέλθει αύξηση του αφορολόγητου σε οικογένειες, όπως επίσης θα καταργηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων. Τέλος, προβλέπονται μειώσεις τόσο του ΦΠΑ όσο και για τον έμφυα σε όσες οικίες είναι ασφαλισμένες. Αν θέλετε την άποψή μου, είναι ένας εξορθολογισμένος προϋπολογισμός, ο οποίος στηρίζεται στις καλές επιδόσεις της οικονομίας. Η παλιά συνταγή ήταν να κάνουμε τον καλό στους πολίτες, να δανειζόμαστε φτηνά και να φορτώνουμε τα βάρη στους επόμενους. Επειδή αυτοί οι επόμενοι εμφανίστηκαν κάποια στιγμή και ήταν εκεί στο 9, 10, 11, έτσι καταλαβαίνετε, όλη αυτή η γενιά τις δεκαετίες αυτές που ζορίστηκε, που ταλαιπωρήθηκε, κάποιοι καταστράφηκαν, να μην το ξεχνάμε. Πληρώσανε τελικά τα σπασμένα με τα μνημόνια, με τις πλατείες της άνω και της κάτω, με τις περήφανες διαπραγματεύσεις και τα μνημόνια τα αχρίαστα. Φτάσαμε λοιπόν όμως το 19 και μετά το 20 και το 21, παρά πανδημίες, παρά τα εμπόδια, παρά τα προβλήματα, να έχουμε ένα αριθμό ανάπτυξης, ο οποίος είναι ο τρίτος ψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, αυτό δεν γίνεται μόνο του, αυτό βοηθάνε όλοι. Οι επαγγελματίες που είπαμε πριν, οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι, έτσι, όλοι βοηθάνε για να μπορέσει η οικονομία να πάει μπροστά. Και όταν η οικονομία είναι φιλοεπιχειρηματική με την καλή έννοια, δηλαδή βοηθάει τις επιχειρήσεις να πάνε περισσότερο μπροστά, τους δίνει χρηματοδοτήσεις οι οποίες ελέγχονται για το που πάνε. Θυμάστε που πηγαίνανε κάποια άλλα χρήματα παλαιότερα και κάποια κουφάρια εκεί στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη που ακόμα τα βλέπουμε, έτσι. Έχουμε εξωγενείς παράγοντες που μας πολεμάνε, όπως είναι ο εισαγόμενος πληθωρισμός, που παρόλα αυτά το 9 και θα πέσει το 4 κάτι. Έχουμε τις ξένες επενδύσεις, οι οποίες προβλέπεται ότι θα φτάσουν συν 15%. Μιλάμε, αυτά είναι κάποια δισεκατομμύρια χρημάτων, τα οποία θα πέσουν στην ελληνική αγορά και θα δημιουργήσουν όλη αυτή τη γνωστή αλυσίδα αξίας, η οποία θα βοηθήσει τελικά και τον κόσμο. Και βεβαίως έχουμε το ηλεκτρονικό χρήμα. Έχουμε τις πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, που αυτό βοηθάει πάρα πολύ να έχουμε έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία τα πληρώνει ο καταναλωτής, άρα πρέπει αυτός που τα εισέπραξε να τα πληρώσει αντίστοιχα στο ΦΠΑ. Και τέλος, όλα αυτά το 2,5 δισεκατομμύρια πλεόνασμα που θα δημιουργηθεί είναι αυτό το οποίο θα δοθεί πίσω στην κοινωνία μέσα από τη χρηματοδότηση έργων, μέσα από τη χρηματοδότηση των μειώσεων στον έμφυα, των μειωμένων ΦΠΑ, των αυξήσεων του αφορολογήτου, όλα αυτά που είπατε πολύ έτσι περιγραφικά προηγουμένως. Αυτά δεν γίνονται τζάμπα. Παλαιότερα γινόντουσαν με δανεικά λεφτά. Τώρα η ελληνική οικονομία είναι αυτοχρηματοδοτούμενη, αποπληρώνει τα παλιά της χρέη, τα ακριβά χρέη με ακριβά επιτόκια, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί οι επενδυτές, οι ξένοι, είτε θεσμικοί είτε επιχειρηματίες, κάνουν κάποια τικ σε κάποιες χώρες που θέλουν να πάνε να επενδύσουν. Ναι, έχει καλή φορολογία, έχει τικ. Έχει φιλικό περιβάλλον στις επιχειρήσεις, έχει. Έχει εργαζόμενους οι οποίοι είναι ποιότητος και είναι μορφωμένοι γιατί έχουμε καλά πανεπιστήμια κλπ. Έχει.
Έχει ένα κράτος το οποίο βοηθάει και δεν κυνηγάει τις επιχειρήσεις. Έχει. Όλα αυτά λοιπόν τα κοιτάνε και γι' αυτό και πήραμε και τις αναβαθμίσεις, ξέρετε. Δεν συνωμότησε, όπως είπε και ο κ. Σεντζάκης, κάποια στιγμή το σύμπαν όλο για να πάρουμε εμείς τις αξιολογήσεις θετικές. Κάποιοι το κατάφεραν αυτό. Και ξαναλέω, είναι οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, όλος ο κόσμος.